Σας καλέσαμε απόψε εδώ για να σας παρουσιάσουμε την εκδήλωση που ετοιμάζουμε για τη Δευτέρα στις 3 του Ιουνίου στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα με θέμα την κεντρική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι για μας ένα κομβικό σημείο του προγράμματός μας και της πολιτικής μας πρότασης. Η θέση μας για την διαχείριση των απορριμμάτων, διότι αυτό το διάστημα η κατάσταση, οπότε φαίνεται, όπως διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό, οδεύει προς ακύρωση της ανακύκλωσης και προς μια άλλου τύπου διαχείριση μη φιλική για το περιβάλλον εις βάρος των πολιτών και από άποψη περιβαλλοντικής και οικονομικής. Ίσως για πρώτη φορά έτσι, η επίσκεψη ενός βουλευτή γίνεται κλιμάκιο βουλευτών μάλλον. Γίνεται για 3 μέρες στην περιοχή, όπως για πρώτη φορά επιχειρούμε μία εκδήλωση να πάρει χαρακτήρα όχι μόνο τοπικό αλλά περιφερειακό, γιατί συνδιοργανώνεται από τις νομαρχιακές επιτροπές της Δράμας και της Ξάνθης. Το πρόγραμμα του κλιμακίου των βουλευτών στηρίζεται στο να ενισχύσει τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για την περιοχή. Καταβάλλεται προσπάθεια έτσι ώστε την Κυριακή το πρωί να είμαστε στην περιοχή της Νικήσιανης όπου υπάρχει το πρόβλημα με το νερό, με το αρσενικό, για να ενημερωθούν καλύτερα οι βουλευτές μας και να το συζητήσουν όταν θα συζητηθεί η ερώτηση η οποία έχουμε καταθέσει. Την Κυριακή το απόγευμα θα γίνει η εκδήλωση στη Δράμα με το ίδιο θέμα, τη διαχείριση, δηλαδή την πρότασή μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τη Δευτέρα το πρωί θα πάμε στη Θάσο, όπου στις 11 η ώρα έχουμε διοργανώσει μία σύσκεψη με φορείς του νησιού που έχουν σχέση με την δασοπροστασία. Η σύσκεψη αυτή θα γίνει στο Δήμο της Θάσου και παράλληλα θα κάνουμε και συναντήσεις με εργασιακούς φορείς του νησιού, δηλαδή με τους ναυτεργάτες, με τους υπαλλήλους στο Δήμο και αν προλάβουμε θα πάμε και από το κέντρο υγείας. Και την Τρίτη το πρωί θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου, όχι μόνο για αυτά που έχουμε δει ή που θα δούμε αυτές τις μέρες στην περιοχή, αλλά και γενικότερα για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την Ιρώτη Ιδιώτη. Πιθανόν στην αποχώρηση να κάνουμε και μια στάση στα λουτρά ελευθερών, γιατί και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε υποβάλει τα σχετικά ερωτήματα στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή του. Μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ. Βλέπει στον τρόπο που βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη ματιά του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαμε να πούμε, μια ματιά που εστιάζει στην οικολογία με ιδιαίτερη ευαισθησία περιβαλλοντική, εστιάζει στη δημιουργία οικονομικών πόρων που θα είναι προς όφελος των Δήμων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας που πλήττεται ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους μέχρι σήμερα τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων και με αυτούς που σήμερα προωθούνται σε πανελλήνιο επίπεδο και στοχεύουν στην ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, το οποίο περιβάλλον ελάχιστα προστατεύεται από την περιβαλλοντική νομοθεσία και από τους μηχανισμούς εφαρμογής της και δίνεται βορρά σε ιδιωτικο- και πλειοσκοπικά συμφέροντα. Αποβλέπει στην παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιωτικές εταιρείες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μιλάμε για 25, 27, 29 χρόνια. Καταλαβαίνετε τι δέσμευση θα υπάρχει. Με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας, των Δήμων. Το σχέδιο που προωθείται σήμερα στηρίζεται σε εγκαταστάσεις εισαγόμενης τεχνολογίας, μονάδων μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων
με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, το οποίο όμως οδηγεί τελικά στην καύση.